Σωστά, εδώ είναι η κυρία Τσαπανίδου και θα τα πούμε όλα. Καλημέρα σας, κυρία Τσαπανίδου, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς είστε. Είστε στη θέση που ήταν ο κύριος Σκέρτσος χθες. Αλήθεια. Για να είμαστε δίκαιοι, το λέω. Αντέχετε. Για το δικαιοσύνη, επειδή εσείς την προβάλλετε έτσι κι αλλιώς και καλά. Ήρθε χθες ο κύριος Σκέρτσος εδώ. Ορίστε. Όχι, δεν έπρεπε. Όχι, ρωτάω, ήρθε χθες εδώ και κάθισε μόνος του και σήμερα κάθομαι εγώ πόρη. Μπορεί να ναι, 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 ακριβώς γι' αυτό το λέμε. Σήμα, για να σας ακούσουμε για τους δύο με προσοχή, λίγο πριν από τις κάλπες. Τι λέτε τώρα γι' αυτό, κυρία Τσαπανίδου, μπήκε ένα όριο εδώ της ΣΥΤΑΣ για το ΣΥΡΙΖΑ. Αν δηλαδή χάσει μέχρι μονάδες, θα υπάρχει πρόβλημα. Καταρχάς, στην ηγεσία. Να ζητήσω συγγνώμη για το μάτι, έχω μία μόλυνση. Το λέτε στον κατάλληλο άνθρωπο. Σας βλέπω, δεν σας βλέπω. Το λέτε στον κατάλληλο άνθρωπο που έχει συνεχίσει. Αλήθεια, είναι τρομερά. Καταλαβαίνω, συμπάσχω. Και εμείς έχουμε αλλεργία από τη σκόνη, κλαίνουν τα μάτια, είμαστε μια χαρά όλοι. Οπότε σας καταλαβαίνουμε πολύ. Είμαστε χαρά, μα ιδέστε. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, τι σας έκανε εντύπωση από τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που το λέει ο κύριος Τσίπρας αυτό. Τις επιπτώσεις, δηλαδή σε περίπτωση ήττας. Και βάζει και ένα όριο στις 6 μονάδες. Τι να καταλάβουμε δηλαδή, ότι αν χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ με 6 μονάδες διαφορά, ο κύριος Τσίπρας δεν θα παραμείνει στην ηγεσία. Αυτό υποθέτετε εσείς, αυτό εκτιμάτε. Ρωτάω, δεν υποθέτω. Καταρχάς, είμαστε λίγες μέρες πριν από τις εκλογές. Αυτή τη στιγμή δεν είναι κανένας προσανατολισμένος στην επόμενη μέρα τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Και προσανατολιζόμαστε όλοι στη μάχη των εκλογών, στη μάχη της κάλπης. Και δίνουμε τη μάχη, δίνουμε ένα καλό αγώνα για να κερδίσουμε τις εκλογές αυτές. Σενάρια τέτοιου τύπου είναι για πολύ μετά. Χθες, ωστόσο, στην κουβέντα αυτή με τον κύριο Θοδωράκη, εγώ κατάλαβα ότι έγινε μια πολύ πιο ελεύθερη κουβέντα. Ακούγοντας και αυτό το απόσπασμα το οποίο παίξατε, υπάρχουν κυρώσεις σε περίπτωση. Που κάτι πάει στραβά όταν κάποιος αναλάβει να κάνει κάτι. Αν πέσει ένα σπίτι, θα έχει κυρώσει ο μηχανικός. Αν χάσει ένα κόμμα, θα χάσει την εξουσία. Αυτό από μόνο του δεν είναι μια επίπτωση. Είναι μια σοβαρή επίπτωση. Αυτό είναι μια αυτονόητη επίπτωση, αλλά το θέμα της ηγεσίας δεν αμφισβητείται ποτέ. Ποτέ δεν κλονίζεται. Προσέξτε, το θέμα της ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ το συζητάτε, ρε παιδιά, το συζητούν οι δημοσιογράφοι στο δημόσιο διάλογο. Το είπε και ο κ. Μητσοτάκης όμως αυτό. Ποιο? Είπε, χάνεις, φεύγεις. Κερδίζεις, μένεις. Το είπα με τέσσερις λέξεις. Για τον εαυτό του, φαντάζομαι, μιλούσε. Ναι. Για την κατάσταση τη δική του. Δεν ξέρεις τον εαυτό του. Για αυτή που αντιμετωπίζει. Ναι, ναι. Τώρα, στο τώρα. Και τον εαυτό δηλαδή... Δεν ξέρεις τον εαυτό του. Δεν είπε, παιδιά, εγώ δεν μιλάω για μένα, μιλάω για τον αντιπαλό. Τότε τι κάνει, αποφασίζει για το τι θα συμβεί στο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα. Η σειρά των πραγμάτων ενδεχομένως. Λέει ότι σε μια πολύ κρίσιμη αναμέτρηση που. Τα διλήμματα πια είναι στο κόκκινο και ο ένας περιγράφει μια χώρα που καταραίει. Mm-hmm. Εγώ υποστηρίζω ότι η χώρα είναι σε καλύτερη θέση με αυτό που τον παρέλαβα. Αν αυτό είναι το δίλημα, τότε αυτός που θα χάσει, μάλλον δεν μπορεί να μείνει. Αυτό είπε και ο κ. Μητσοτάκης. Δεν μπορεί να μείνει. Θα μείνει στην αντιπολίτευση. Mm-hmm. Θα δούμε με τι ποσοστά χάνει κάποιος. Ανοίγει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά την επόμενη μέρα, παιδιά. Στην ηγεσία μένει, αν χάσει μέχρι μονάδες. Ένας άνθρωπος ο οποίος βγήκε πριν από 2 χρόνια ανανέω στην εμπιστοσύνη του κόσμου, που έχει το προφίλ του Αλέξη Τσίπρα, που πηγαίνει στον κόσμο, που πηγαίνει το κόμμα ολόκληρο μπροστά, που έχει αυτή την συμπαράσταση του λαού και την προτίμηση του κόσμου, όπως φαίνεται τώρα. Είναι δυνατόν να ανοίγουμε τέτοια κουβέντα, παιδιά, για το μετά. Στην Άλεξη. Εμείς δεν είχαμε καμιά διάθεση. Στην κουβέντα. Ήταν μια γενικότερη κουβέντα θεωρητικού επίπεδου για το τι συμβαίνει την επόμενη μέρα. Και σε καμιά περίπτωση δεν βάζεις κάτι στην ατζέντα σου σήμερα, όταν έχεις 3 μέρες τις εκλογές. Απόλυτο δίκαιο. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ούτε εγώ θα ήθελα να το συζητήσω αυτό το θέμα. Δηλαδή, θέμα ήττας, σε 3 μέρες έχεις εκλογές και θα λες. 2 χρόνια πριν έχει εκλεγεί ο κ. Τσίπρας στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, 2 χρόνια πριν. Και ακούω δε πολύ συχνά την κυβέρνηση, τον κ. Μητσοτάκη και τα στελέχη του να λένε πολλά χρόνια ο κ. Τσίπρας στη θέση αυτή. Είναι από τους πιο παλιούς. Είναι από τους πιο παλιούς. Το λένε με μια διάθεση έτσι επικριτική, θα έλεγα. Ναι, με χαρά το λένε. Με χαρά δεν το λένε, όχι, είναι το μόνο σίγουρο. Φαντάζομαι ότι για την κυρία Μέρκελ, που ήταν πολλά χρόνια στο κόμμα της επίσης, κάτι θα λέγανε και για εκείνη. Η Μέρκελ κέρδιζε όμως. Κέρδιζε η Μέρκελ, δεν έχανε. Μισό λεπτά. Κύριος Τσίπρας μέχρι τώρα έχει μία νίκη και αλλεπάλληλες ήττες. Ο κύριος Τσίπρας πήρε ένα κόμμα που την ιστορία του την ξέρουμε όλοι και το έκανε κόμμα εξουσίας. Αυτό με συγχωρείτε, αλλά. Δεν το συζητάμε. Να το βάζουμε και αυτό λίγο στον παράγοντα. Αυτό το πιστώ δεν θα συζητήσει. Παιδιά, να αρχίσω να κλαίω, είναι από την πόληση. Είναι τρομερό, δεν σας βλέπω από τώρα. Κυρία Τσαπανίδου, λέει και κάτι άλλο ο κύριος Μητσοτάκης εχθές και φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει σε αυτό να σας πιέζει πάρα πολύ. Όπως και εσείς τους πιέζετε για την υπόθεση των υποκτοπών. Λέει η Νέα Δημοκρατία, το οποίο πήρε πάνω και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι εμείς δεν ντρεπόμαστε να μιλήσουμε για το πρόγραμμά μας. Αυτοί ντρέπονται και δεν το κοστολογούν. Δεν δέχονται να μας πούν ακριβώς, ανεξάρτητες αρχές, πόσο κοστίζει αυτό. Αυτό, εάν ήταν μόνο του, μπορεί να μην είχε και μικρή σημασία. Αν το συνδυάσει κανείς όμως και με την παρέμβαση του κυρίου Στουρνάρα, που λέει ότι παιδιά, εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, προς όλες τις πλευρές, τι λέει ο καθένας, δεν έχει μια βάση. Προσέξτε, η βάση αυτή υπάρχει στη λογική της Νέας Δημοκρατίας σε μια προσπάθεια να τρομοκρατήσει τον κόσμο.
ότι αυτό το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και που το έχει παρουσιάσει πολύ αναλυτικά, όχι χθες, 4 χρόνια τώρα, δουλεύεται από μια ομάδα ειδικών, κοστολογείται, στείνεται, σε κάθε του σκέλος ξεχωριστά, παρουσιάζεται αναλυτικά στον κόσμο, ότι έχει να κάνει με τις υποδομές, παρουσιάστηκε πριν από κανένα δίμηνο. Ότι έχει να κάνει με τους πληστηριασμούς και τα κόκκινα δάνεια, παρουσιάστηκε λίγο νωρίτερα. Παρουσιάζεται στον κόσμο δηλαδή. Είναι κοστολογημένο, είναι ρεαλιστικό. Το πρόγραμμα αυτό φοβίζει τον κύριο Μητσοτάκη, φοβίζει την κυβέρνηση. Γιατί είναι ένα πρόγραμμα το οποίο καλύπτει τις ανάγκες του κόσμου και θα φέρει άμεση ανακούφιση. Είναι ένα πρόγραμμα που εντελώς διαφορετικό. Βγαίνει, αυτό λέει ο Μητσοτάκης. Βγαίνει. Βγαίνει. Λέει ότι δεν βγαίνει. Ο κύριος Μητσοτάκης 83 δις πρόγραμμα, λέει δεν βγαίνει. Ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Είμαστε μπροστά στις κάλπες και δεχόμαστε γιατί και αυτό το ίδιο. Δεν το ξεπροστιάζετε λοιπόν. Πώς θα τον ξεπροστιάσει, η πραγματικότητα τον ξεπροστιάζει. Δίνοντας το πρόγραμμά σας στην ανεξάρτητη αρχή, όποια επιλέξετε εσείς. Να σας πω κάτι, κύριε Παυλόπουλε. Το λέω αυτό ακριβώς γιατί νιώθετε. Θέλετε αυτό ότι, το ξεπρόσχιασμα που λέτε. Βρίσκεστε απέναντι σε μια προπαγάνδα. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Άρα λοιπόν, αν η κάλπη αυτή είναι τόσο κρίσιμη, πέρα από το αν είναι σωστό ή όχι να γίνεται, πολλά γίνονται μέσα σε μια προεκλογική περίοδο, γιατί δεν τους διαψεύδετε. Θυμάστε να σας θυμάστε τον κύριο Σκέρτσο που ερχόταν εδώ και έκανε έτσι. Εδώ, ενώ στα κανάλια. Ναι. Που βγαίνει και έκανε έτσι. Και να το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ναι. Τα θυμάστε. Ναι, ναι. Ξεμπροστιάστηκε ο κύριο Κέρτσο. Στον briefing έγινε αυτό. Και στον briefing και σε διάφορε εκπομπέ. Πουλούσα χαρτιά. ΝΑΤΟ, Γενικό Λογιστήριο του Κράτου. Ω προστιγό στο λόγιστήριο. Ναι, 83 δισεκατομμύρια το πρόγραμμα. Τι ήταν. Το θυμάστε. Ποιο ήταν το ποσό τελικά. Δεν ξεμπροστιάστηκε ο κύριο Κέρτσο. Πόσο είναι το πρόγραμμά σα. Δεν ήταν του Γενικού Λογιστήριου του Κράτου το χαρτί που έδειχνε στον κόσμο και προσπαθούσε. Ήταν ένα χαρτί το οποίο έστησε μόνο. Το πρόγραμμα πόσα δισεκατομμύρια. 5,5 δισεκατομμύρια. 5,5 το χρόνο. Το χρόνο, τον πρώτο χρόνο. Μπορείτε να μα πείτε και μία παράμετρο ακόμα αν έχετε την καλοσύνη. Το κόστος για το ΦΠΑ και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πόσο είναι για αυτά τα δύο. Για το ΦΠΑ το κόστος είναι 1,2 δις. Και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Για τον ειδικό φόρο είναι λίγο λιγότερο. Άρα. Από εκεί και πέρα όμως, προσέξτε με λιγάκι. Τώρα δεν έχω πρόχειρα και τα νούμερα αυτή. Εντάξει. Γιατί εχθές ο κύριος Δαγασάκης. Ακούστε με λίγο. Παρακαλώ. 5,5 δισεκατομμύρια στο σύνολό του κάνει. Έτσι, ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται να μάθει πόσο κάνει το καθένα. Άρα είστε στα 22 δισεκατομμύρια. Ο κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει αν το πρόγραμμα αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και να τον ανακουφίσει. Αν βγαίνει και τον ανακουφίζει. Και έχω να σας δώσω δύο δεδομένα για να κάνουμε τις συγκρίσεις μας. Έχουμε να κάνουμε τις συγκρίσεις μας. Συγκρίσεις δεν επικαλείται συνεχώς ό,τι θέλει ο κ. Μητσοτάκης. Οι συγκρίσεις λοιπόν έχουν να κάνουν με τα πεπραγμένα του καθενός. Έχεις ένα ΣΥΡΙΖΑ από το 2015-19 σημάζεψε τη χώρα και παρέδωσε τη χώρα νοικοκυρεμένη, με απόθεμα στα ταμεία, με αποταμίευση δηλαδή. Περφορολογημένη. Ρυθμισμένη μέσα από το κόστος αυτό το οποίο ανέλαβε και ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Το θυμόμαστε όλοι αυτό. Χρειάστηκε κόπος για να γίνει αυτό. Ωστόσο έγινε. Συμμαζεύτηκε η χώρα, βγήκε από το μνημόνιο, ρύθμισε το δάνειό της για να μπορεί στη συνέχεια να βγαίνει στις αγορές ή να βγαίνει και να δανείσαι κ. Μητσοτάκης. Δεν είναι έτσι. Μην ανοίγουμε την κουβέντα. Δεν είναι έτσι. Ήταν μνημονιακές υποχρεώσεις οι οποίες είχαν μείνει από τις προηγούμενες. Δηλαδή, δεν με αφήσατε να τελειώσω. Δεν με αφήσατε, κύριε Παυλόπουλο. Βασικό επιχείρημα είναι στη σύγκριση αυτή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιδείξει μια τετραετία όπου σημάζεψε τη χώρα, τα κατάφερε σε δύσκολες συνθήκες να σημαζέψει τη χώρα. Και έχουμε από την άλλη πλευρά τη Νέα Δημοκρατία, η οποία λέει ότι μπορεί να μας πάει μπροστά και ο λαός επικαλείται, που δεν μπορεί να μαζέψει τα του οίκου της. Χρωστάει 400 εκατομμύρια το κόμμα της. Δηλαδή, συγγνώμη κύριε, αν δεν μπορεί να μαζέψει του σπιτιού σου το πρόγραμμα. Να θα βάλεις τάξη στο σπίτι των άλλων. Να γυρίσουμε λίγο στο αυτό. Τι λέτε, έχετε και βασικό επιχείρημα. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η χειρότερη κυβέρνηση μετά τη μεταπολίτευση. Ότι γονάτισε τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τους στοχούς κτλ. Δεν έχουν να βγάλουν το μήνα τους. Αυτό είναι από τα βασικά επιχειρήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως στη δική σας διακυβέρνηση δεν δεχθήκατε, δεχθήκατε και κάνατε αυτοκριτική για την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης. Έχετε κάνει αυτοκριτική, γι' αυτό είπατε πληρώστε και το κόστος. Για την προσωπική διαφορά που οδήγησε τους συνταξιούχους σε δεινή θέση. Για το κόψιμο του ΕΚΑ, το οποίο λέτε ότι ήταν επιβολή απ' έξω, αλλά το κάνατε. Άρα λοιπόν, αντιστοίχως δεν πέρασαν άσχημα μεγάλες κοινωνικές ομάδες επί των ημερών. Ζούμε τώρα τις ίδιες συνθήκες τα τελευταία 4 χρόνια με την εποχή. Με συγχωρείτε. Περάσαμε τα ίδια χρόνια με την εποχή που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015-19. Δεν καταλαβαίνω. Επειδή περάσαμε την πανδημία. Είχαν ανοίξει η Ευρωπαϊκή. Προσέξτε με. Πολλές κρίσεις. Είχε ανοίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη χρηματοδότησή της. Είχε χαλαρώσει τα δημοσιονομικά για κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Υπήρξε χαλάρωση δημοσιονομική επί 4 χρόνια. Υπήρξε. Τώρα πάμε στα παλιά όμως. Στηρίχθηκε όλα. Στρέφουμε τώρα στα παλιά. Στηρίχθηκαν όλα τα κράτη προκειμένου να στηρίξουν το πρόγραμμα. Εδώ
εδώ, εδώ τι λέει η καθημερινή κυρία Τσαπανίδου. Δεν με ακούτε. Ναι, ναι. Τι λέει εδώ η καθημερινή. Δεν με ακούτε, σας στα οικονομικά δεν είναι. Δεν με ακούτε, σας παρακαλώ. Μιλάει για την ανάπτυξη του 23. Δεν ξέρετε πόσε τέτοιου τίτλου μπορώ να σα φέρω για την ανάπτυξη του 22, την ανάπτυξη του 23. Δεν είναι καθημερινή ο τίτλο, είναι από την Κομισιόν αυτά. Ναι, βεβαίω μπορώ να σα φέρω και άλλου τίτλου για τέτοιε εκτιμήσει. Δεν ισχύει δηλαδή. Δεν λέω ότι δεν ισχύει, κύριε οικονόμου. Οι ερωτήσει σα όταν έρχονται συνεχώ ή μια μεταφράση. Επειδή περιγράφεται μια μαύρη χώρα. Στο πολύ απλό. Με οδηγούν σε αυτό που ο κόσμο δεν μπορεί να. Πολύ απλά μπορεί να περιγράψει στο «δεν μπορώ να σταυρώσω λέξη». Πιάνετε τις λέξεις μου λοιπόν για να μπορέσετε να κάνετε να βγάλετε συμπέρασμα. Έχετε δίκιο, λάτε, λάτε. Λοιπόν, ακούμε, τι ακούγαμε τόσα χρόνια από αυτοδύναμες κυβερνήσεις και δι' της Νέας Δημοκρατίας, ότι η οικονομία μας είναι ισχυρή, ότι προηγούμενες δεκαετίες, προηγούμενες τετραετίες, προηγούμενα χρόνια. Τι ακούγαμε, ακούσαμε ποτέ ότι παιδιά δεν πάμε καλά. Ακούγαμε ότι είμαστε ισχυροί, ότι σκίζουμε, ότι λάμπουμε, ότι είμαστε. Μάλιστα. Δεν με τα λουκάνικα του σκύλου. Πού οδηγηθήκαμε στην πτώχευση. Mm-hmm. Πού είμαστε τώρα στην τελευταία τετραετία όμως, για να το δούμε λίγο καλύτερα. Πάλι σε πτώχευση. Περάσαμε μία. Όχι. Περάσαμε μία διαχείριση κρίσης, στην οποία η κυβέρνηση λέει ότι τα πράγματα τα διαχειρίστηκε με τον καλύτερο τρόπο. Όταν είχε τις προϋποθέσεις να το κάνει αυτό, να στηρίξει το σύστημα υγείας και να μην πεθάνει κόσμος, φτάσαμε να είμαστε στους ισχυρότερους δείκτες σε ολόκληρο τον κόσμο σε άποψη νεκρών, σε αριθμό νεκρών σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας μας. Φτάσαμε να έχουμε χάσει 36.000 συνανθρώπους μας, όταν η ίδια χώρα με εμάς σε μέγεθος και κρούσματα, η Πορτογαλία, έχασε 25. Φτάσαμε το σύστημα υγείας, αντί να έχει στηριχθεί με τα χρήματα αυτά μέσα στην πανδημία, τότε που υπήρχε ανάγκη, και να δούμε πώς θα το στηρίξουμε για τη συνέχεια, να έχει απαξιωθεί πλήρως, να είναι γεμάτο ράτζα που τώρα μας λένε ότι θα τα βγάλουν. Ράτζα, από λένε, τους... εξαφάνισαν τώρα. Θα τα εξαφανίσουν. Λένε ότι θα τα εξαφανίσουν σε βάθος τετραετίας και παρεπιπτόντως δεν το κοστολογούν για αυτό πόσο κάνει, αλλά αφήστε το αυτό στην άκρη. Φτάσαμε να περιμένεις πόσους μήνες για να κάνεις ένα τακτικό χειρουργείο, μια απαξίωση του συστήματος. Αυτό για σας είναι μια πολιτική η οποία δείχνει ότι η χώρα είναι σε ένα σωστό δρόμο σε ό,τι αφορά την κάλυψη των αναγκών των πολιτών. Η κυβέρνηση λέει ότι έκανε κινήσεις μες στην πανδημία σημαντικές. Αύξησε, για παράδειγμα, διπλασίαση, τριπλασίαση της ΜΕΘ. Έκανε 10.000 προσλήψεις. Θα κάνει άλλες 10.000 προσλήψεις τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω. Και κάνει αυτοκριτική για το θέμα της υγείας. Να συγκρίνουμε σωστές περιόδους. Όταν έχεις πρόθεση να ενισχύσεις την υγεία, αυτό φαίνεται από την ημέρα που αναλαμβάνεις τη διακυβέρνηση της χώρας μέχρι την ημέρα που σου σκάει η πανδημία στο κεφάλι. Είναι κανένα μισό χρόνο μετά, μπορεί και λίγο παραπάνω. Και αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει πρόβλημα και πρέπει κάτι να κάνεις εκτάκτως. Mm-hmm. Πόσες ΜΕΘ αύξησε η Νέα Δημοκρατία τότε, θέλετε να σας δώσω το νούμερο. Κυρία Τσαπανίδη. Μηδέν. Καμία, δεν υπήρχε πρόθεση τέτοια. Πριν προ-πανδημίας λέτε. Λέω ότι από τη μέρα που ανέλαβε την κυβέρνηση μέχρι την πανδημία. Ναι. Αν ο στόχος ήταν να ενισχυθεί το σύστημα υγείας, θα είχαν κάνει κάποιες κινήσεις. Δεν είχε παραλάβει, είχε παραλάβει και έναν αριθμό πολύ χαμηλό όπως τη μορφή. Στη συνέχεια τα οικονομικά. Το κύριο Δραγασάκη στο δελτίο μας. Ήταν μαζί με τον κύριο Θεοδωρικάκο στη Σία Κοσιόνη και συζητούσαν αυτό που συζητάμε για τα λεφτά που θα βρεθούν, εν πάση περιπτώσει, για να αντιμετωπιστούν τα κοινωνικά ζητήματα τα οποία περιγράφεται ότι υπάρχουν. Και λέει ο κύριος Ζαχασάκης, ένα, θα επαναδιαπραγματευτούμε το Ταμείο Ανάκαμψης, δύο, θα φορολογήσουμε τα υπερκέρδη των κολοσσών. Αυτές οι δύο όμως είναι δύο υποσχετικές, τις οποίες δεν έχετε στην τσέπη. Λέτε ότι θα προσπαθήσετε να το κάνετε, δηλαδή θα πάτε στις Βρυξέλλες, θα τους πείτε εγώ θέλω ανακατανομή, ανασχεδιασμό των κονδυλίων, αν σας πούν το ναι. Και δεύτερον, θα πάτε στους κολοσσούς και θα τους φορολογήσετε έτσι όπως δεν το κάνατε όταν είχαν ανάγκη οι πολίτες εξαιτίας των μνημονίων. Το κάνανε σε όλη την Ευρώπη, κύριε Παυλόπουλε. Το κάνανε σε όλη την Ευρώπη. Άλλο, λέω εγώ... Μπήκαν πλαφόν σε κέρδη στην Ευρώπη. Φορολογήθηκαν υπερκέρδη στην Ευρώπη. Πού? Στην Γαλλία, στην Ισπανία, φορολογήθηκαν. Εδώ εσείς γιατί δεν τους φορολογήσατε όταν φορολογούσατε τη μεσαία τάξη, αντί να φορολογήσετε τους κολοσσούς. Τι λέτε τώρα. Πόσο φορολογήσατε τους κολοσσούς. Τι λέτε τώρα. Δεν φορολογούταν οι άνθρωποι αναλογικά όπως έπρεπε ανάλογα με το εισόδημά τους. Δεν ήρθε στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία και άρχισε να χαρίζει και να κάνει ότι δεν βλέπει τα υπερκέρδη και να τα κοστολογεί διαφορετικά. Να τα βγάζει δηλαδή τα κέρδη αυτά, τα υπερκέρδη που λέμε, να τα βγάζει σε διαφορετικά μεγέθη από ό,τι. Και να βγάζει τίποτα δηλαδή για αναλογία του 90%. Μία κουβέντα να πούμε για δημοσκοπήσει πριν ολοκληρώσουμε. Είδαμε πριν τη δημοσκόπηση τελευταία στιγμή. Ξέρετε τι έχει σημασία. Να στοχεύει σωστά. Εντάξει. Όταν δηλαδή στοχεύει. Όταν. Ναι. Μα βγαίνει στις υπόλοιπες χώρες, υπάρχει το μοντέλο. Μάλιστα. Γιατί να μην το ακολουθήσουμε στη χώρα μας. Όταν όμως στοχεύει στο να
επιδοτήσεις την εσχροκέρδεια. Να αφήσεις τις τιμές ψηλές, ώστε να οδηγούνται σε υπερκέρδη κάποιοι και στη συνέχεια ο κόσμος επιβαρημένος να παίρνει πίσω μια μικρή επιστροφή με το επίδομα. Μπορεί να διαψευστούν οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα. Να ολοκληρώσω λίγο. Δηλαδή, όταν λοιπόν συντηρείς αυτού του είδους την πολιτική, έχεις τα αποτελέσματα που βλέπουμε να έχεις. 7,4% πραγματικός μισθός μειωμένος, στοιχείο του ΩΣΑ. Μισθός που φτάνει μέχρι τις 18 του μήνα και πολύ λέω. Να περιμένεις τις ουρές για να κάνεις, ενώ πονάς για να κάνεις το χειρουργείο. Αυτά που ζούμε όλοι στην καθημερινότητα. Μάλιστα. Αν αλλάξεις όμως τον τρόπο που στοχεύεις την πολιτική σου και απευθυνθείς στην κάλυψη των αναγκών. Λέτε. Μα φυσικά, γιατί θα υπάρξουν έσοδα από εκεί που σήμερα δεν υπάρχουν. Τελευταία απάντηση στον Δημήτρη. Δημοσκοπήσεις, πιστεύετε ότι μπορεί να διαψευστούν? Είναι σειρά ετών πια οι δημοσκοπήσεις που σας δείχνουν δεύτερους και μάλιστα τις τελευταίες μέρες μοιάζει να διευρύνεται αυτή η διαφορά. Ναι, καλά. Έχουν πέσει οι δημοσκοπήσεις έξω και στο εξωτερικό. Έχουν πέσει έξω πολύ πρόσφατα παραδείγματα στην Κύπρο, στην Τουρκία. Μην τα συζητάμε. Τα ξέρετε τι γίνεται. Ο πρώτος ήταν πρώτος. Προσέξτε, ξέρετε τι γίνεται. Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο το οποίο το ίδιο το εργαλείο, οι ίδιοι οι δημοσκόποι ανοίγουν αυτή την κουβέντα τι κάνουμε στο σημερινό και πώς θα πάμε στο επόμενο. Γιατί μιλάμε για μια κοινωνία, για έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα τους ρυθμούς, απόψεις, πεποιθήσεις. Είμαστε σε μια εποχή που τρέχει και τα εργαλεία τα δημοσκοπικά δεν μπορούν να πιάσουν τις ταχύτητες αυτές. Ούτως ή άλλως υποεκπροσωπείται ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις. Για μένα οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο, το αφήνεις. Περισσότερο κοιτάζω τα ποιοτικά στοιχεία και ακόμη περισσότερο κοιτάζω τον κόσμο έξω. Πώς ανταποκρίνεται. Καλή επιτυχία, κύριε Τσαπανίδου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.